Έτσι, ο πρώτο είναι ο Παπαπέτρου. Ναι, κανονικά θα περιμέναμε τον προδίτη. Εντάξει, παραχωρήσει. Ο δεσπότης ο Ηλίας Κουνέλλας, αλλά λαμβάνει την, το τζάμπολ της αναμέτρησης. Πρώτη κατοχή στον τελικό κυπέλλου τη σεζόν 22-23 στην Ανόρθωση. Η οποία αγωνίζεται με τις λευκές και μπλε εμφανίσεις. Η Πετρολίνα ΑΕΚ φυσικά με τις γνωστές της κίτρινες και πράσινες. Η πίεση φέρνει το κλέψιμο με το Χόλιγσουορθ να πηγαίνει στο drive. Πρώτο καλάθι για την ΑΕΚ. Πέτρα στον εφρό. Δεν έπαιξε έτσι και πριν τρεις μέρες. Σήμερα αγωνίζεται κανονικά. Καλάθι από τον Ανδρέα Σόπουλο, τριών πόντων. Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι από τον Ανδρέα Σόπουλο. Θα έρθει αυτό. Θα λέγαμε δυσκολεύτηκε από τα 6.75. Έβαλε κάποια μεγάλα στο δεύτερο μήχρο. Τώρα ξεκινάει με ένα καλάθι από μακριά. Το κλέψιμο Μαντοβάνι, η ΑΕΚ, η οποία προ το παρόν έχει το πάνω χέρι στο αμυντικό κομμάτι. Υποχρεώνει όρθωση αρκετά λάθη. Χόλιγσουορθ για τρει μέσα κι αυτό. Καλάθι τριών πόντων. Και αμέσω time out. Χόλιγσουορθ περνάει το κέντρο. Έχει αντίπαλο του το Φρήμαν. Ο Μαντοβάνι παίρνει την μπάλα. Αφήνει ξανά στον Χόλιγσουορθ. Ο Φρήμαν τον επιτηρεί. Μπήκαμε στο τελευταία 6 λεπτά τη πρώτη περίοδου. Έχουν περάσει ήδη 4. 16-5 μπροστά η Πετρολίνα ΑΕΚ. Το σούτ για 3 ελεύθερο το τρίποντο μέσα από τον Χόλιγσουορθ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν ήταν στο δεξί ή στο αριστερό του ώμο το πρόβλημα. Θα το μάθουμε και αν είναι γι' αυτό που και ο ίδιος τον είδαμε να αντιδρά εκεί με άγχος για το χτύμα που δέχτηκε. Το καλάθι από τον Φρήμαν μειώνει σε 9-23. Παρολίγο να πάρουν και το επιθετικό rebound. Τελικά η ανόρθωση κατάφερε και βγήκε στο fast break με το Σανάτζε από τα 6.75 να πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο σήμερα της ανόρθωσης μετά από 4 άστοχες προσπάθειες. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός και η επιμονή του Ντέιβις να μαζέψει το. Θα αντιμετωπίσει τον Κορονίδη με επιτυχία. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Ζέιν Μουόσα. Έκανε την προσποίηση. Μπράουν. Το Μπάζος δεν μπορεί να το ακολουθήσει. Ο Παντελή κάνει προσποίηση. Αφήνει έξω στον Μπράουν. Το σούτ για 3 μέσα. Καλάθι τριών πόντων για την ΑΕΚ. Το τέταρτο της 6 προσπάθειες. Έχασε τις δύο βολές ο Ζέιν Μουόσα. 44-64. Μαντοβάνι. Πάσα στον Γκρέσιαμ καρφώνει. Εξαιρετική ασίστα από τον Ρομπέρτο Μαντοβάνι. Ντέιβις πάει προς το καλάθι, κλείνεται από δύο, επιλέγει να δώσει έξω στον Μουόσα. Το Πάζος κάνει προσποίηση, ξεφεύγει από τον Μπράουν, το σιούτ μέσα. Πρώτο καλάθι για την ανόρθωση, τρίτη περίοδο μετά από 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα παιχνίδι. Στην τέταρτη περίοδου μένουν 6 λεπτά για το τέλος του τελικού κυπέλλου. Πετρολίνα ΑΕΚ στο συν 14 απέναντι στην ανόρθωση. Ο Πόλικαπ δίνει screen στον Φρήμαν. Ο Φρήμαν πάσα στο Μουόσα. Τρίπον το δεύτερο του Μουόσα πανηγυρίζει. Πέφτει διαφορά στους 11. Ο Μουόσα προσπαθεί να σπρώξει την ομάδα του με δύο μεγάλα τρίποντα. Ρίχνει διαφορά στους 11. Ο Σέτο, κλασικό σύνθημα. Τελικό κυβέρνο που φτάνει προς από το 2004 και μετά το σύνθημα αυτό το οποίο έχει οικειοποιηθεί κάθε σύλλογος. Ελληνόφωνος σύλλογος. Ελληνόφωνος. Σιζόπουλος για 3, σκοράρει! Ο Σιζόπουλος, το κερασάκι στην τούρτα, 68-86. Φρήμαν. Η ανόρθωση που μείωσε μέχρι τους 11, είχε και σούτ στο πλην 11 για να μειώσει στους 9. Στόχισε όμως τώρα η διαφορά στους 16 με το καλάθι του Φρήμαν. Μπήκε απλά για τη συμμετοχή, δεν θα κάνει επίθεση η ομάδα της ΑΕΚ. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελικό σκορ. Το τελικό σκορ λοιπόν, στο τελικό του κυπέλλου της σεζόν 22-23, Πετρολίνα ΑΕΚ 86, Ανόρθωση 70, κυπελούχος Κύπρου. Για το 2023 η ομάδα της Λάρνακας. Η ΑΕΚ κατακτάει το κύπελλο, τέταρτο κύπελλο για την ΑΕΚ και μαζί με τα 5 του πεζοπορικού είναι 9 τα κύπελλα για την Λάρνακα. 9 κύπελλα λοιπόν